Τώρα να συζητήσουμε και να τα πούμε λίγο παραπάνω στα θέματα σχέσεων που πολύ μας ενδιαφέρουν με την κυρία Ελένη Μφαντή. Καλώς μας ήρθατε, γιατί με περιμένετε όρθια. Τι χρειαζότανε? Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Πολύ καλά. Γιατί τα θέματα σχέσεων μας απασχολούν πάντα τόσο πολύ? Είτε έχουμε δουλειά, είτε δεν έχουμε. Είτε έχουμε φίλους καλούς κοντά μας, είτε όχι. Είτε έχουμε τη δουλειά των ονείρων μας, είτε όχι. Τα θέματα σχέσεων, γιατί είναι τόσο σημαντικά? Γιατί η ζωή μας είναι οι σχέσεις μας. Αυτό είναι η ζωή μας. Από τη σχέση μας εξαρτάται η ευτυχία μας. Δουλεύουμε για να είμαστε καλά στη σχέση μας. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για να αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Άρα είναι σημαντικό. Τι θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα? Σήμερα θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να παίζουμε το ρόλο του θύματος μέσα σε μία σχέση. Πιστεύετε ότι κανείς θέλει να κάνει το θύμα? Αφήνει τα περιθώρια στον άλλο να τον εκμεταλλευτεί? Συνειδητά όχι. Και εκεί είναι η δυσκολία, ότι δεν προχωράμε συνειδητά σε αυτό. Στην αρχή είναι πολύ ωραίο να παίζουμε το παιχνίδι της προσφοράς σε μια σχέση. Υπάρχει ο ενθουσιασμός, υπάρχει όλη αυτή η αγάπη και θέλουμε να κάνουμε πράγματα για τον άλλον. Και είναι και πολύ όμορφο βέβαια. Δεν έχει καμία αντίρρηση κανείς σε αυτό. Όμως κάποια στιγμή, αν αυτό περάσει τα όρια, αρχίζει ο άλλος μόνο να ζητάει και να απαιτεί, υποτιμά τελικά την προσφορά μας, την ώρα που εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε στεγνώσει από επιθυμίες, έχουμε στεγνώσει από όνειρα και στο τέλος μένουμε με ένα παράπονο ότι τα έδωσα όλα και δεν πήρα τίποτα. Εκεί θεωρείτε ότι εμείς αφήνουμε τους άλλους να μας κάνουν συσσαγωγικά θύματα? Δηλαδή υπάρχει κανείς που να λέμε είναι γεννημένος θύμα? Όχι. Γεννημένος όχι. Όχι. Γεννημένος όχι. Άρα πώς ακριβώς γίνεται? Ποια είναι? Ας παρουσιάσουμε λοιπόν με πέντε πραγματάκια. Ποιος είναι? Ποια είναι η εικόνα ενός που είναι θύμα μες στη σχέση του? Ένας γίνεται θύμα μέσα στη σχέση του όταν η αντίληψη που έχει για τον εαυτό του είναι υποτιμητική για αυτόν. Δηλαδή σκέφτεται ότι είναι αδύναμος, σκέφτεται ότι δεν θα τα καταφέρει, υποτιμά τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του, γι' αυτό το λόγο αναβάλει τα θέματα του να τα διαχειριστεί, να τα διεκδικήσει. Ταυτόχρονα οι σκέψεις που κάνει πάνω στα όποια θέματα έχει είναι σκέψεις αρνητικές. Πάντοτε σκέφτεται ότι θα χάσει δηλαδή. Έτσι πιστεύετε ότι σκέφτονται και οι άντρες? Όχι όλοι. Όπως δεν είναι και όλες οι γυναίκες. Όπως δεν είναι και όλες οι γυναίκες. Σαφέστε. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορούν και οι άντρες να σκέφτονται έτσι. Δεν είναι γυναικείο προνόμιο αυτό. Συνεπώς λοιπόν κάποια στιγμή φτάνουμε να υποχωρούμε χωρίς σταματημό, για να μην έρθουμε σε σύγκρουση, να μην έρθουμε σε αντιπαράθεση με τον άλλον. Δεν ξέρουμε το όχι. Κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί μόνο και μόνο για να μην χάσουμε τον άλλον. Εκεί πλέον... Όταν κάνουμε όμως όλα αυτά για να μην χάσουμε τον άλλον, πώς τον έχουμε χάσει ήδη? Φυσικά. Έχουμε χάσει τη σχέση στην ουσία, όχι τον άλλον. Η σχέση έχει ήδη περάσει σε μια κατάσταση κρίσης. Δεν μπορεί ο ένας να δίνει, ο άλλος να παίρνει. Δεν υπάρχει ομορφιά σε αυτό. Η ομορφιά στις σχέσεις, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι να υπάρχει μια αμοιβαιότητα σε ό,τι και αν γίνεται. Ο άλλος να αποδεχθεί αυτό που είμαστε, όπως και εμείς να αποδεχθούμε αυτό που είναι εκείνος, να δει τις αντοχές του πάνω σε αυτό που μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει για μας, και εμείς το ίδιο, να δούμε τις δικές μας αντοχές. Όταν αυτές οι αντοχές θα περάσουν το όριο που πρέπει, από εκεί και μετά γίνεται η κατάσταση, έχει ήδη χαλάσει η σχέση. Όταν λοιπόν έχει φτάσει εκεί η σχέση, ακόμα και αν αλλάξει ο άλλος, αλλάζει κάτι? Πάντοτε... Αυτός που έχει τη θέση του θύματος εννοώ μες στη σχέση, ακόμα και αν αλλάξει και αρχίζει να αντιδρά διαφορετικά, βρε παιδί μου, να μην δέχεται κάποια πράγματα, να βγαίνει και αυτός ισότιμα μες στη σχέση. Ναι. Μπορεί η σχέση αυτή να αλλάξει και να διορθωθεί? Εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται από σε ποιο σημείο έχει φτάσει η σχέση. Αν δηλαδή η σχέση έχει ήδη πάει στο τέλος της, ό,τι και να κάνει, μπορεί να μην μπορέσει να τη σώσει. Εκείνο όμως που θα σώσει θα είναι η σχέση του με τον εαυτό του. Εκεί θα μπορέσει να δει τα δικά του θέλω ξανά, να γνωρίσει από την αρχή τον εαυτό του όπως είναι σήμερα, όχι όπως τον θυμόταν κάποτε. Μάλιστα. Να επικαιροποιήσει δηλαδή την εικόνα του, να δει τώρα τι ζητάει, ποια όνειρα έχει, τι είναι αυτό που ζητάει τώρα.
Και αυτό είναι που ξεχνάμε. Θυμόμαστε. Ναι. Εγώ, επειδή βλέπω και θέλω να το δω και οι τηλεθεατές, βλέπω την κάρτα που έχουμε βγάλει, που βεβαίως εσείς την έχετε συμπληρώσει. Νιώθεις θύμα στη σχέση σου. Για τη μεγάλη έξοδο χρειάζεται συνειδητά να βάζουμε τα όρια μας και να τα διεκδικούμε. Βεβαίως. Ακόμα και όταν υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γιατί ένας ο οποίος δεν έχει μάθει τον άλλον. Έτσι. Αυτή είναι η δυσκολία που συζητάγαμε πριν. Εάν αρχίσει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί πού πρέπει να βάλει τα όρια του. Γιατί όρια δεν τα βάζουμε ανεξέλεγκτα. Πρέπει να ξέρουμε, να έχουμε μια καλή γνώση του εαυτού μας για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά κι εμείς τι όρια ακριβώς θέλουμε να βάλουμε. Και τότε, αν σιγά σιγά επιμείνουμε, τα επικοινωνήσουμε και μάθουμε και την τέχνη του όχι, να λέμε ένα όχι εκεί που πρέπει, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη τέχνη, τότε νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για την μεγάλη έξοδο, δηλαδή για να πάψεις να σε θύμα στη σχέση σου, μη σκεφτόμαστε μόνο τους άλλους. Δηλαδή... Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις δικές μας επιθυμίες. Μη μου πείτε τώρα ότι κανείς, ό,τι και να πει και ό,τι και να κάνει, δεν θα σκεφτεί τον εαυτό του βαθιά μέσα του. Αποκλείεται. Τον σκέφτονται, σκεφτόμαστε τον εαυτό μας βαθιά μέσα μας, αλλά για κάποιο λόγο δεν βγαίνει προς τα έξω. Εκεί ακριβώς είναι η έννοια του θύματος. Ότι στο τέλος, ενώ θέλει να βγάλει αυτό που έχει μέσα του, δεν μπορεί να εκφραστεί. Το κρατάει, οπότε ο άλλος καταλαβαίνει ότι και πάλι βρήκε υποχώρηση. Μη δεχόμαστε συμπεριφορές που μας πληγώνουν. Με ποιο τρόπο να μην το δεχόμαστε. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα πραγματικά σε κάποιους που λένε ναι, ωραία, πώς να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να υπάρχει αυτή η απάντηση. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι η απόφαση που θα πάρω εγώ, η αδιαπραγμάτευτη απόφαση, ότι δεν θέλω πια να είμαι θύμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη σε μια σχέση. Θα γίνει σταδιακά, αλλά πρέπει να παραμένω σταθερά στο ότι την ώρα που άλλος θα με πληγώσει, παράδειγμα, εγώ θα έχω αυτή τη στάση. Θα του το πω, θα εκφραστώ, θα επικοινωνήσω χωρίς φόβο αυτό που θέλω. Χωρίς το φόβο δηλαδή ότι θα αντιδράσει, ότι θα φύγει, θα με εγκαταλείψει. Αυτός είναι ο κυριότερος φόβος που υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Γι' αυτό και δεν εκφραζόμαστε. Ότι αν πω στον άλλο θα με πληγώσει, μπορεί να πει δεν με ενδιαφέρει, φεύγω. Ενισχύουμε καθημερινά την αυταξία μας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχει ένας ο οποίος μπαίνει στο ρόλο του θύματος. Αισθάνεται ότι δεν αξίζει. Δεν αξίζει να έχει αυτό που έχει, δεν αξίζει τη σχέση του, δεν αξίζει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εκεί θα πρέπει να κοιτάξει τις ικανότητές του, ξανά τις δεξιότητές του. Αυτό που είπαμε πριν, να επικαιροποιήσει την εικόνα του εαυτού του, να καταλάβει δηλαδή ποιος είναι σήμερα. Με όλες τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει, να δει πώς θα τις κάνει κέρδος του. Και να μπορέσει όλα αυτά να τα φέρει στη ζωή του. Λοιπόν, αναλαμβάνουμε την ευθύνη των επιλογών μας και μεταμορφώνουμε τις δυσλειτουργικές μας σκέψεις σε ωφέλιμες. Ναι. Εδώ θέλω να πούμε δύο λόγια επίσης. Το άλλο είναι πολύ κατανοητό. Αυτό έχει σχέση και με την αυταξία. Όταν μέσα στο μυαλό μου όλη μέρα σκέφτομαι ότι θα χάσω, ό,τι και να κάνω, είμαι χαμένη σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι μια δυσλειτουργική σκέψη. Όταν σκέφτομαι ότι δεν έχω δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ να πω όχι, ό,τι και να γίνει, βλέπω ότι δεν το θέλω και ζορίζομαι, πραγματικά έχω μεγάλο πρόβλημα στο να μπορέσω όλο αυτό να το επικοινωνήσω. Αυτό λοιπόν όλο γυρίζει συνεχώς μέσα στο μυαλό μου, συνέχεια. Και αυτό είναι μια δυσλειτουργική σκέψη. Πρέπει να συζητάμε με τους φίλους μας. Μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση κάποιων ανθρώπων που έχουμε πιο στενές σχέσεις για το πώς να χειριστούμε τα πράγματα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς όταν έχει πρόβλημα στη σχέση του είναι να το συζητήσει με τη φίλη ή με τον φίλο του. Δεν είμαι σίγουρη όμως αν ο καθένας από εμάς μπορεί να δώσει μια σωστή συμβουλή και να μην κάνει τη ζωή του άλλου χειρότερη. Ναι, αυτό με τις συμβουλές είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο θέμα. Διότι αβίαστα βέβαια όλοι δίνουμε συμβουλές, μη γνωρίζοντας ότι η συμβουλή που δίνουμε είναι η προσωπική μας άποψη. Και όχι μόνο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι μπορεί και ο άλλος να το κάνει. Με τις δικές μας δυνατότητες. Όχι να το κάνει, να δεχτεί και αυτά τα επακόλουθα σε αυτό που θα κάνει. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Η συμβουλή που δίνουμε έχει σχέση με τους δικούς μας περιορισμούς ή με τις δικές μας ανέσεις. Αν εγώ δηλαδή αισθάνομαι
άνετα στο να κάνω κάτι, δεν σημαίνει ότι μπορείτε κι εσείς να το κάνετε αυτό. Έτσι ακριβώς. Άρα συμβουλεύουμε τον άλλον επί της ουσίας για κάτι που απλά μπορεί να το ακούσει. Ακούμε βέβαια, δεν είναι άσχημο να ακούμε, αλλά πάντοτε πρέπει να βάζουμε τη δική μας προσωπική άποψη και τη δική μας εμπειρία και να τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μια νέα επιλογή. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε από κοντά. Και εγώ, χάρηκα.